Πολύ κωδικά, γιατί ο χρόνος είναι λίγος για ένα τεράστιο νομοσχέδιο. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Τρία βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι αποτελεί ένα μεγάλο ρουσφέτη. Ρουσφέτη στις τράπεζες, σε πολυεθνικές και στην εγχώρια ολιγαρχία. Δηλαδή στη μεγαλύτερη συντεχνία η οποία κυριαρχεί σε αυτόν τον τόπο. Και ταυτόχρονα τσακίζει τη σπονδυλική στήλη της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή τη μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση. Τα παραδείγματα πολλά και κλάδι, φαρμακεία, κρεοπολία, φούρνη, περίπτερα μεταφορές, βιβλιοπολία κτλ. Δεύτερον, είναι μια επιχείρηση εξαγοράς κόσμου, επιδιώκοντας να εξαγοράσετε την αποδοχή της πλήρους και μόνιμης υποδούλωσης και εξαθλίωσης του. Επιστρέφεται λιγότερο από το 1% των κλοπημαίων της τετραετίας των μνημονίων για να συνεχίσετε την λαιλασία του δημόσιου και ιδιωτικού πλούτου. Το τρίτο χαρακτηριστικό του είναι ότι θέλετε να διώξετε τις επενδύσεις. Και ενώ οι αγελαδοτρόφοι και κτηνοτρόφοι που θα οδηγηθούν σε κλείσιμο των μονάδων τους είναι επενδύσεις στη χώρα μας. Τα φαρμακεία είναι επενδύσεις και οι άνθρωποι έχουν επενδύσει για να έχουν αυτά τα φαρμακεία και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Αυτοί που βάλαν φωτοβολταϊκά, παρότι είμαι σφόδρα αντίθετο στο παιχνίδι που παίχτηκε τότε, παρόλα αυτά δεσμευτήκατε και κάνουν κάποιες επενδύσεις. Όλες αυτές οι επενδύσεις οδηγούνται στη χρεοκοπία για να κυριαρχήσουν συγκεκριμένα καρτέλ και συμφέροντα. Ένα άλλο ζήτημα που θα ήθελα να θέσω είναι η αποκατάσταση ηνίων. Μιλάτε για απελευθέρωση, ενώ εννοείται τον εγκλισμό στα μονοπόλια. Μιλάτε για στήριξη της κοινωνίας, ενώ εννοείται την εμπέδωση της τριτοκοσμοποίησης της χώρας με ένα επίδομα στα 4 χρόνια των 500 ευρώ, όσο το χαράτσι δηλαδή το οποίο ψηφίσατε πριν λίγους μήνες. Μιλάτε για ανάπτυξη, όταν ουσιαστικά εννοείται απικιοποίηση της χώρας, τη μετατροπή της σε μια παραγωγική έρημο και τη μετατροπή των εργαζόμενων σε σύγχρονους δουλοπάρικους. Επίσης μιλάτε, αναπαράγεται μια ραγιάδικη θεωρία, ότι η ανεξαρτησία της χώρας θα έρθει, φοβερό και αυτό, αν υλοποιήσουμε πλήρως ό,τι μας επιβάλλουν και μας λέει η Τρόικα. Τέλος, το θέμα της σημερινής συζήτησης, ο τίτλος του νομοσχεδίου θα έπρεπε να είναι «Μνημόνια τέλος, ζήτω τα μνημόνια», καθώς υπόθηκε και από άλλους ομιλητές, αφορά ένα πολύ σκληρό νομοσχέδιο που μπορεί να συγκριθεί και με άλλα μνημόνια που έχουν ψηφιστεί σε αυτή τη Βουλή. Κύριε Υπουργέ, έρχομαι στο θέμα του γάλατος. Καταρχήν είναι εξευτελεστικό και είναι κατάντια της κυβέρνησης να συζητά για το τι γάλα θα πίνουμε και πόσες μέρες θα διαρκεί με την Τρόικα και να το διαπραγματεύεται. Επίσης, ισχυρίζεστε ότι ενδιαφέρεστε για φθηνό γάλα. Όμως το μόνο για το οποίο ενδιαφέρεστε είναι τα κέρδη των βιομηχανιών, των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και των εισαγωγέων για τους οποίους δεν λέτε καμία κουβέντα. Και πραγματικά αυτό αποτελεί θράσος. Αποτελεί θράσος να αποκαλείτε, κύριε Χατζηδάκη και κύριε Σκορδά, συντεχνία τους κτηνοτρόφους και να μην λέτε ούτε μία λέξη για το θέμα βιομηχανία, αλυσίδα σούπερ μάρκετ, εισαγωγής. Θα ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Καταρχήν, η ρύθμιση είναι αυτούσια, η υλοποίηση έκθεση του ΟΣΑ. Καταργεί το φρέσκο, καταργεί τις 5 μέρες και κάνει μια ρύθμιση για το γάλα ημέρας, η οποία είναι κοροϊδία, καθώς σε 2 μέρες μπορεί να φτάσει σε πολύ περιορισμένη ποσότητα καταναλωτών το γάλα. Κύριε Χατζηδάκη, κύριε Σκορδά, γιατί σύμφωνα με την έκθεση του ΟΣΑ που επικαλείστε, το φρέσκο γάλα 5 ημερών ιδιωτικής ετικέτας έχει μέση τιμή 0,85 ευρώ, ενώ το επώνυμο 1,22. Δεύτερον, γιατί το γάλα υψηλής παστερίωσης, μακράς διάρκειας δηλαδή, παρότι κυρίως αφορά εισαγόμενο γάλα, είναι ακριβότερο με μέση τιμή 1,38 αντί 1,22 του φρέσκου. Τρίτον, ο κτηνοτρόφος φταίει που στην Ελλάδα, σύμφωνα και με την έκθεση, η ψαλίδα από το χωράφι στο ράφι είναι μεγαλύτερη κατά 35% από τις υπόλοιπες χώρες Ευρώπης. Τέταρτον, αναφέρει η έκθεση ότι οι μικρές κτηνοτροφικές μονάδες δεν θα αντέξουν τον ανταγωνισμό. Σας έχει απασχολήσει καθόλου αυτό? Πέμπτον, αν διαβάσατε το τέλος έκθεσης του ΟΣΑ, αναφέρει αυτή η εκτίμηση και η πρότασή τους δεν προκύπτει από μια ανάλυση κόστους-οφέλους και πιο ειδικά δεν λαμβάνει υπόψη τις δυνητικά-αρνητικές συνέπειες στην πλευρά των παραγωγών. Και οι ίδιοι παραδέχονται δηλαδή ότι υπάρχουν πολλές παράμετροι που δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Και αυτό εσείς το επικαλείστε ως Ευαγγέλιο. Επιπλέον, πώς εξηγείτε ότι την ίδια μέρα
στον ίδιο Δήμο, στο Δήμο της Αθήνας, βρέθηκαν τιμές γάλακτος για το ίδιο γάλα από 0,99 σε σούπερ μάρκετ μέχρι και 1,18 σε άλλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Από 0,99 σε ένα σούπερ μάρκετ για άλλο γάλα, 1,48 σε άλλο σούπερ μάρκετ. Ωραία, και γι' αυτό φταίει ο ένας κτηνοτρόφος. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, ολοκληρώστε, ολοκληρώστε. Έχετε ακούσει επίσης καταγγελίες για πιστωτικά τιμολόγια. Επίσης τα παιχνίδια με τις ανατιμήσεις τελευταίες μέρες και την εισαγγελική έρευνα για να φανεί εκ των υστέρων ότι οι ρυθμίσεις σας προκαλούν μείωση τιμής του γάλακτος, έχετε υπόψη. Επίσης, το ερώτημα παραμένει, μπορεί να μειωθεί η τιμή του γάλακτος, αλλά με μείωση στα κόστη παραγωγής, με έλεγχο στα καρτέλ, με μείωση του ΦΠΑ, έτσι μπορεί, έτσι και όπως θα στηριχτεί παράλληλα και η ελληνική κτηνοτροφία. Κύριε Πρόεδρε, συμπαθάτε με, δύο τελευταία σημεία γιατί είναι αρκετά σημαντικά. Παίρνετε χρόνο από συναδέλφους. Το ένα είναι, αφορά σημαντικά ζητήματα. Το ένα είναι ότι στην περιοχή μου, στην Αργολίδα, 615 στρέμματα στην Ερμιονίδα μεταβιβάζονται στο ΤΑΙΠΕΔ. Η μισή Αργολίδα, γιατί είναι συνέχεια και άλλων τέτοιων εκχωρήσεων και μεταβιβάσεων, έχει μπει στο ΤΑΙΠΕΔ. Σας ευχαριστούμε που μας αφήσατε την άλλη μισή, όμως θέλουμε όλοι. Και θέλουμε όλοι γιατί υπάρχουν κοινωνικές, αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και που δεν δικαιούστε να υπονομεύεται και να υποθηκεύεται το μέλλον του τόπου μας. Κύριε Κοντέλα, θα μας δοθεί ευκαιρία να τα αναδείξουμε αυτά τα θέματα σήμερα. Πάμε τώρα. Πρόεδρε, το θέμα του ΓΕΟΤΕ, μόνο που θέσατε και εσείς, να θέσω ότι είναι απαράδεκτη διάταξη. Ουσιαστικά καταργείται το ΤΕΕ, καθώς καταργείται επίσης και το γεωτεχνικό επάγγελμα ως εφαρμοζόμενο από γεωτεχνικούς, θέλουμε καθώς να καταργείται την αποκλειστικότητα. Πρέπει να πατήσει πίσω και ο κύριος Σαφτάρης, αντί για την υπογραφή του, εάν ισχύσει αυτή η διάταξη, θα πρέπει να βάλει την παραίτησή του. Ωραία. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος θα διορθωθεί αυτό. Δεν έχει κακά.